Η Νταλίκα είχε μπει ήδη μέσα στο τούνελ της περιμετρικής οδού. Ήταν το πρώτο τελευταίο τούνελ πριν από τα Μποζαΐτικα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο οδηγός είδε καπνούς. Προσπάθησε να σταματήσει. Μέσα στο τούνελ όμως επικράτησε πανζολισμός. Η Νταλίκα έκανε κάποιους ελιγμούς λόγω του φρένου. Ο ακριβώς πίσω οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν το αυτοκίνητό του καβάλισε το μικρό πεζοδρόμιο και στη συνέχεια το όχημα ανέτραπη. Έμεινε με τον ουρανό στο έδαφος. Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, ο οδηγός και η σύζυγός του. Τι ακριβώς είδατε μπροστά σας? Τίποτα, μου πήρε φωτιά τα μάτια, πήγε να πάρει φωτιά το αυτοκίνητο, κόσμησα γιατί έσπασε η μηχανή και έγινε ό,τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Εκείνο έφερε τούμπες μπροστά. Τούμπες, ε! Δεν τον βλέπατε να γυρνά, να φέρνει τούμπες? Έφερε εδώ πέρα. Τον βοηθήσαμε μετά να βγάλει τη γυναίκα του. Έξω? Έξω. Ναι. Και πίσω ακούγαμε. Έχουμε και άλλα χτυπήματα πίσω, ε. Η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε σχεδόν αμέσως. Απεγκλώβησε τη γυναίκα. Ήταν ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένη. Ο οδηγός δεν είχε το παραμικρό. Πίσω από την Νταλίκα ακολουθούσαν και άλλα οχήματα. Σε τουλάχιστον τρία οχήματα είχαμε μικροζημιές, καθώς το ένα έπεσε πάνω στο άλλο. Υπήρχε εκτροπή του οχήματος. Επενέβη άμεσα η υπηρεσία μας για τη συνδρομή. Ένα άτομο έχει παραλυθεί από το ασθενοφόρο. Τούμπαρε το αυτοκίνητο, τούμπαρε. Βρισκόταν αναπαραγωγισμένο, το γυρίσαμε και συνεχίζουμε πάλι να δοθεί πάλι σε κυκλοφορία. Η κίνηση στην περιμετρική οδό διεκόπη για αρκετή ώρα. Στις 4 το απόγευμα της Τρίτης η τροχέα έκανε ρύθμιση στην κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν πολλά αυτοκίνητα ήταν ακινητοποιημένα κατά μήκος της περιμετρικής στο ρεύμα προς Αθήνα. Τις έρευνες για το τροχαίο ατύχημα διερευνά η τροχέα Πατρών, αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία.